Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι και πάλι εδώ. Μετά την τέταρτη αγωνιστική των play-off και των play-out, είμαι ο Αντώνης Σαόλη. Σήμερα μαζί μας θα είναι ο Θοδωρής Βασίλης. Γεια σου, Αντώνη. Πριν περάσουμε στις τρεις καθιερωμένες κατηγορίες, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Καθιερωμένο σύστημα 4-4-2. Ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα. Κουέστα από τον Άρη, δέχτηκε δύο γκολ, έχασε η ομάδα του, αλλά αν δεν ήταν ο Κουέστα, πιστεύω ότι θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο σκορ στο Άρης ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σχέση με τους άλλους τερματοφύλακες, αν δει κανείς την παρουσία τους, νομίζω ότι ο Κουέστα ήταν η πιο γεμάτη εμφάνιση στο Μαγκολκίπερ. Τετράδα της άμυνας, δεξιά Κότσιρας, αριστερά Σαραμαντάς και στο κέντρο της αμυντικής γραμμής Σένκενφελτ και Βαρέλα. Πάμε τον Κότσιρα. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου ο Αστέρας από τη δεξιά πλευρά. Περιόρισε και τον Τάλτσιο, νομίζω, ποιος ήταν από τα αριστερά και δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου η άμυνα του Αστέρα. Ο Βαρέλα έχει βάλει γκολ, γκολ που ανοίγει το σκορ τον ΠΑΟΚ με τον Άρη. Για τον Σαραμαντά τα ξέρεις καλύτερα. Ήμουν ανάμεσα στο Σαραμαντά και το Λιμπεράκι που τα πήγαν καλά στην αριστερή γραμμή συνολικά. Προτίμησα τον Σαραμαντά για αριστερό μπακ. Ναι, εντάξει, ο Λιμπεράκης έπαιξε ως εξτρέμ, οπότε ήταν. Αν μπορούσε να μπει, θα μπορούσε να μπει μπροστά. Ο Σαραμαντάς ήταν πάρα πολύ καλός, ανασταλτικά και έκανε τα ανεβάσματά του και ήταν από τους διακριθέντες του Πανιωνίου στη σημαντική νίκη με την Ξάνθη. Τώρα για τα στόπερ, όπως είπαμε, ο Σένκεφελντ σε ένα αδιάφορο μάτς, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη ήταν αδιάφοροι, ήταν πολύ καλός, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο Διούδης και νομίζω ότι γενικότερα συνεχίζει τις εμφανίσεις που έχει κάνει καθ' τη διάρκεια της σεζόν. Συνεχίζουμε με την τετράδα στα χαφ. Ντεπό από τον Ατρόμητο δεξιά, Στόχα από τον ΠΑΟΚ αριστερά και στην μεσαία γραμμή οι δύο του Ολυμπιακού, Μπουχαλάκης και Καμαρά. Ξεκινήσουμε από τον Ντεπό. Όταν ένα μάτι είναι αδιάφορο, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν υπάρχει κίνητρο. Και ο Ντεπό, επειδή συμμετείχε και στα τρία γκολ, έδειξε ότι παρότι έχουμε φτάσει τέλη Ιουνίου και ο Ατρόμητος ουσιαστικά δεν έχει κάποιο κίνητρο, έδειξε με την εμφάνισή του ότι ακόμα δείχνει, θέλει και του παλεύει. Τώρα για τον Στόχ, είδαμε όλοι και τα χτυπήματά του. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στη νίκη με τον Άρη. Έχει την ασίστ στο γκολ του Βαρέλα. Ουσιαστικά είναι φάουλ παρεβάλλε. Και θεωρώ ότι έδειξε ότι θα έπρεπε να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες από τον Άμπελ Φερέιρα με την εμφάνισή του. Τώρα όσον αφορά το δίδυμο του Ολυμπιακού, δικαίως είναι στην ενδεκάδα, είναι η καλύτερη ομάδα. Το έδειξαν και με την ΑΕΚ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πετύχει και 3 και 4 γκολ. Εντάξει, ο Μπουχαλάκης είναι και στα 2 γκολ, ο Καμαράς σκοράρει. Τι παραπάνω να πούμε. Πάμε και στους επιθετικούς. Εδώ πάλι δεν θα έχουμε διαφορά. Είναι λίγο μονότονο στα play-off η κατάσταση. Έλα Ραμπή από τον Ολυμπιακό. Παρεπιπτόντως μπορείτε στο site του Super League να ψηφίζετε τον γκολ του Έλα Ραμπή ως Nivea Men Best Goal. Και Τσιλούλης από τον Πανιόνιο. Να ξεκινήσουμε από τον Έλα Ραμπή, πρώτο σκόρερ. Τρομερό το γκολ, δεν υπάρχει αυτό που σημειώνει κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει σκοράρει σε όλες τις ομάδες και δικαίως είναι κάθε αγωνιστική, σχεδόν κάθε αγωνιστική είναι μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα. Τώρα, όσον αφορά τον Τζιλούλη, είναι από τους πρωταγωνιστές του Πανιωνίου, της μεταμόρφωσης του Πανιωνίου στα play-out. Να πούμε ότι δεν είναι επιθετικός, αλλά παίζει κατά ανάγκη. Έτσι ακριβώς, γιατί λείπει ο επιθετικός του Πανιωνίου, ο Αραμπούλη, και έχει δώσει σημαντικές λύσεις και τον γκολ κόντρα στην Ξάνθη, έχει σκοράρει και με το Βόλο και με τη Λαμία, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγεις ποια είναι η καλύτερη κατά την άποψή σου. Πρώτη φωτογραφία από το Περιστέρι, σπάνιο στιγμιότυπο. Μία γατούλα, άμα δεις την έκφραση της γατούλας, είναι πραγματικά εκπληκτική. Πίσω από τον πάγκο του Ατρομήτου, κάνει την πορεία της. Πρώτη φωτογραφία αυτή. Δεύτερη φωτογραφία από το ΑΚΑ. Ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι σε στοπ καρέ. Το γκολ του Ελαραμπή, το πώς πετυχαίνει την μπάλα και πού τη στέλνει. Και τρίτη φωτογραφία είναι από το άλλο ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ, από τις Ταράτσες, αλλά αυτή τη φορά είναι μια οικογένεια, μάλλον είναι παππούς, γιαγιά και 4 εγγονάκια και έχουν σηκώσει και το πανό σύνδεσμος φυλάκων Άρης Ταράτσες. Νομίζω η τελευταία εικόνα αξίζει να μπει. Είναι ξεχωριστή σε σχέση με όσα έχουμε δει από τις Ταράτσες τα τελευταία αγωνιστικά. Και μιλάμε και για το ντέρμπι και. Όσο να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να βλέπεις και μια οικογένεια και το πανό. Κυρίως για το πανό, λοιπόν, στιγμή της αγωνιστικής, η οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη, πάνω από το Δοκλέαν Τζευκελίδης και το σύνδεσμο φιλάθλων Άρης Ταράτσας.
Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Ήμουν ανάμεσα πάλι σε παίκτες του Ολυμπιακού και σε παίκτες του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός έχει 4-4, 12 βαθμούς. Ο Πανιώνιος έχει 10 βαθμούς σε 4 μάτς. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες των play-off και των play-out αντίστοιχα. Θα καταλήξω αυτή τη φορά στον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Έχει συμμετοχή και στα δύο γκολ. Στο πρώτο βγάζει μια τρομερή παλιά στο Μασούρα πριν κάνει τη σέντρα ο Μασούρα για τον γκολ του Ελαραμπή. Στο δεύτερο κλέβει την μπάλα, βγάζει αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό και καταλήγει στον γκολ του Καμαρά. Ήμουν ανάμεσα λοιπόν στον Μπουχαλάκη και στον Τζιλούλη που έδωσε ακόμα ένα γκολ στην ομάδα του, αλλά προτίμησα Μπουχαλάκη για όλα όσα έχει ακούσει αυτό. Δύο χρόνια στον Ολυμπιακό αυτό. Και για όλα όσα έχει καταφέρει. Έχει παίξει φέτος 44 μάτς, έχει πάνω από 3.500 λεπτά συμμετοχής και είναι και στα δύο γκολ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που χαρίζει και μαθηματικά τον τίτλο στον Ολυμπιακό. Αυτό που λες, έχει ακούσει τα εξαμάξεις από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που ήρθε από τον Εργοτέλη, τον κορόιδευαν και με τις εμφανίσεις του δείχνει ότι τελικά ίσως αξίζει να βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο βασικός, είναι βασικός και αναντικατάστατος. Ακριβώς. Και έχει φτάσει και στην Εθνική. Νομίζω ότι η εμφάνισή του προχθές, που ξεκινάνε τα δύο γκολ από δικές του προσπάθειες, φανερώνει και την αξία του. MVP λοιπόν τη τέταρτη αγωνιστική των play-off και των play-out, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα μέχρι την επόμενη φορά. Μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.